Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς, προφανώς και υπερέβαλαν εαυτούς, έσπασαν διαχωριστικές γραμμές που μέχρι σήμερα τις είχαμε ζήσει και έβαλαν τη χώρα σε μια άλλη τροχιά, στην τροχιά που της αξίζει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την συνένεση στην Δανειακή Σύμβαση, την καθοριστική και αναπόφευκτη της 27ης Οκτωβρίου. Βέβαια, ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία πέτυχαν πρώτον την παρέτηση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και την λήξη της θητείας, την πρόωρη λήξη της θητείας της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στις 19 Φεβρουαρίου και τρίτον, την αλλαγή της ψυχολογίας των αγορών και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος της δανειοδοτικής διαδικασίας της χώρας με δύο αστερίσκους. Κανένα μέτρο καινούριο δεν πρόκειται να υπογράψει η κυβέρνηση αυτή της παρένθεσης ως όρο σωτηρίας της χώρας. Και δεύτερος αστερίσκος, η επαναδιαπραγμάτευση θα γίνει τον Ιούνιο του 2012 από τη νέα κυβέρνηση που θα αναδείξει ο ελληνικός λαός. Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία Παπανδρέου Σαμαρά βάζει τον Αντώνη Σαμαρά μπροστά στις εξελίξεις και σε καμία περίπτωση η συμφωνία αυτή, που είναι μια παρένθεση των 100 περίπου ημερών, δεν αποτελεί ούτε συγκατοίκηση Παπανδρέου Σαμαρά, ούτε συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και μέσα σε μία νύχτα δεν μπορεί κόκκινες γραμμές για τον Αντώνη Σαμαρά και για τη Νέα Δημοκρατία να έσπασαν. Δεν έγινε ξαφνικά ο Σαμαράς από αντιμνημονιακός φίλος του Μνημονίου. Η Νέα Δημοκρατία από τις αρχές του 10, όπου καταψήφισε και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ των στόχων των μνημονίων και των διαρθρωτικών απαιτούμενων αλλαγών που προβλέπονται στα μνημόνια. Διαφωνούσε, διαφωνεί και συνεχίζει να διαφωνεί με τη συνταγή με το φάρμακο το οποίο έχει να κάνει με την σταδιακή έξοδο της Ελλάδας από τη βαθιά κρίση. Τώρα, με αυτήν την κυβέρνηση την προσωρινή και μετά τις 19 Φεβρουαρίου με την αυτοδύναμη και ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Σαμαρά, θα επιχειρηθεί όπου οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί δύναται να αλλάξουν, να καλυτερεύσουν οι όροι της Μνημονιακής Σύμβασης, να κάνουμε αυτό που και οι Πορτογάλοι και οι Ιρλανδοί ήδη έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν.